πάντα τους εχθρούς πολεμάει σκληρά. Στις θάλασσες μέσα γυρίζει και εκδίκηση όλο ζητά. Δεν είναι άλλος το ξύφος πιο καλός για την τιμή του σαν μάχεται αυτός. Ούτε τον γάστρον τα τείχη δεν αντέχουν των κανονιών του την απάσταχτη ορμή. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Για πλήρωμα έχει τους πόδους, είναι οι ναύτες του οι πιο δυνατοί. Ρεσάλτος αν κάνουν σε πλοίο, ποιος μπορεί να τους αντισταθεί. Για τα παιδιά και τα ζώα έχει αγάπη, για τους εχθρούς του έχει όπλο την οργή. Με τα κανόνια φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει. Μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, μαύρος πειρατής, ο μαύρος πειρατής. Είσαι γενναίος άντρας. Σου παίρνω το ξύφος, αλλά σου χαρίζω τη ζωή. Καβαλιέρ. Κύριε. Λένε ότι οι πειρατές της Καραϊβικής είναι άνομοι, άτιμοι άντρες. Από εδώ και μπρος θα θεωρώ ψεύτη όποιον το υποστηρίζει. Θα μπορούσες να δίνεις μαθήματα υποτισμού. Σου δίνω το χέρι μου. Είσαι ένας άνδρας με τιμή. Πάρε πίσω το σπαθί σου. Με την υπόσχεση ότι δεν θα το στρέψεις εναντίον μου. Μέχρι αύριο τουλάχιστον. Καβαλιέρ, έχεις τον ιερό Μόρκο. Τέλος καλό, όλα καλά. Στήλερ. Να προσέχεις. Και τώρα, κύριε, συγχωρήστε με, αλλά πρέπει να σας δέσουμε. Από εδώ, καρμό! Η
Η εξαφάνιση των δύο ευγενών θα ανησυχήσει τις αρχές. Πρέπει να οχυρωθούμε εδώ μέσα. Πάρτε ό,τι βρείτε και βάλτε το πίσω από την πόρτα. Ο Βαν Στίλερ και εγώ θα τελειώσουμε αυτή τη δουλειά. Καρμό, εσύ και ο Μόκο, ψάξτε το σπίτι για όπλα και φέρτε ό,τι μπορεί να φανεί χρήσιμο. Θα βάλουμε κι άλλο εμπόδιο στις σκάλες. Γρήγορα, βιαστείτε! Τα έπιπλά μου! Τα έχω φέρει από την Ισπανία! Τα καημένα μου τα έπιπλα! Βλέπω στρατιώτες στον δρόμο και έρχονται προς τα εδώ, καπετάνιε. Κάρμο, τι βρήκατε εσύ και ο Μόκο? Ένα καριοφύλι, ένα βαρελάκι μπαρούτι και ένα παλιό δόρυ. Βγάλε όλο το μπαρούτι και ετοίμασε το φυτίλι. Μπορεί να ανατινάξουμε όλο το σπίτι, αρχηγέ. Δεν κάνει. Αν μας επιτεθούν, πρέπει να αμυνθούμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε. Όχι το σπίτι μου. Είναι ό,τι έχω και δεν έχω. Πείτε κάτι, μιλόρδε. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Στο όνομα του κυβερνήτη, ανοίξτε! Είστε όλοι έτοιμοι? Έτοιμοι! Δεν πρόκειται να μας πιάσουνε. Μόκο, ανέβα στην ταράτσα να δεις αν υπάρχει διέξοδος. Ανοίξτε! Μ' ακούτε εκεί μέσα? Είπα, ανοίξτε την πόρτα! Γιατί? Ποιος είσαι? Θέλω το συμβολιογράφο. Φοβάμαι ότι ο Ντόν Τορίλο δεν ευκαιρεί αυτή τη στιγμή, κύριε. Και αν θέλετε τους δύο ευγενείς, δεν ευκαιρούν και εκείνοι. Και δεν θα ευκαιρίσουν μέχρι αύριο που θα μπορέσετε να τους μιλήσετε. Ας τους να βγουν έξω, αλλιώς θα σπάσουμε την πόρτα. Κάντε ό,τι θέλετε, κύριε. Αλλά είναι καθήκον μας να σας ειδοποιήσουμε ότι υπάρχει μπαρούτι πίσω από την πόρτα. Κάντε ένα βήμα και θα ανάψω το φυτίλι. Θα ανατιναχτεί όλο το σπίτι μαζί με το συμβολιογράφο και με εσάς και τους άνδρες σας, αν είστε τόσο άμυαλοι ώστε να πλησιάσετε την πόρτα. Πώς λέγεστε, κύριε? Αν ήσουν μια όμορφη νεαρή, δεν θα είχα πρόβλημα να σου πω. Ελπίζω να έγινε αντιληπτός, κύριε. Τολμάς να με καρογεύεις? Χάνω την υπομονή μου. Ώστε θέλετε να τελειώσουμε τη μικρή κουβεντούλα μας. Εντάξει, ας γίνει. Κάρμο, φέρε τον μπαρούτι στην πόρτα και άναψέ το. Μάλιστα, άρχηγε. Εδώ είναι. Έτοιμος. Αναλάβετε την ευθύνη για το θάνατο τόσων αθώων, κύριε. Σας συγκετεύω, ελευθερώστε τον κόμι και τον ανιψό του. Θα φροντίσουμε να μην πάθετε κακό. Συμφωνώ, κύριε, αλλά θα πρέπει να δεχτείτε τους όρους μου. Πείτε μου ποιοι είναι. Πρώτον, απομακρύνετε τους φρουρούς, στείλτε τους πίσω. Δεύτερον, δώστε την άδεια με υπογραφή κυβερνήτη να φύγουμε από την πόλη χωρίς καμιά δυσκολία. Γιατί χρειάζεστε ειδική άδεια, κύριε? Δεν μ' αρέσει η κατάσταση. Μην ανησυχείς, Κάρμο. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Εκείνος ο τύπος.
Αυτός που ήρθε τρέχοντας και μιλάει σε αυτόν με το κόκκινο παλτό. Είναι ένας βάσκος από την ταβέρνα και του λέει ποιοι είμαστε. Τους είδα. Ναι. Ξέρω ποιοι είναι. Πρέπει να το σταματήσουμε. Είναι πειρατές! Το περίμενα! Σκοπεύστε, άντρες! Έτοιμοι για πυρ! Σταματήστε, συνταγματάρχα, σταθείτε! Ε? Όχι ακόμα. Είστε αποκλεισμένοι. Παραδοθείτε, αλλιώς θα χρησιμοποιήσω βία. Όπως επιθυμείτε. Μα θα πεθάνεις και εσύ με αυτόν τον τρόπο. Καλύτερα να πεθάνω γενναία σε μια έκρηξη παρά στην κρεμάλα που θα μου ετοιμάσετε. Κάνεις λάθος. Δεν θα πεθάνεις. Να πιστέψω το λόγο ενός Ισπανού. Μου ζητάτε το αδύνατον, κύριε. Όσο θα το συζητάτε οι φίλοι μου και εγώ θα τσιμπήσουμε κάτι. Αν έχουμε αρκετό χρόνο ώσπου να ανατιναχθεί το σπίτι, θα πιούμε στην υγειά σας. Αντιός. Στίλερ, οι φιλοξενούμενοι μας θα φάνε πιο άνετα με ελεύθερα τα χέρια. Μα αρχηγέ, δεν είναι ώρα για παραχωρήσεις. Μη φοβάσαι, δεν ήρθε το τέλος. Τον παρούτη κάνει θαύματα. Στίλερ. Είναι το τελευταίο μας γεύμα. Θα ήταν κρίμα να πάνε χαμένα τα αγαθά που κρύβω κάτω από το κρεβάτι. Σωστά. Θα έχετε την τιμή. Μάλιστα. Τι είναι. Τον Τωρίλο, δεν σας έχει πει ποτέ κανείς ότι δεν θα τα πάρετε μαζί σας. Δεν θα σας χρειαστούν σε τίποτα στον τάφο σας. Έχεις δίκιο. Πάντα έχω. Όταν πίνω από ένα μπουκάρι καλό κρασί που μου κάνει καλό. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να παραδοθείς, καβαλιέρ. Θα στεναχωρηθώ πολύ να σε δω στα χέρια του κυβερνήτη. Σε προειδοποιώ, είναι ανελέητος άνθρωπος χωρίς καμία καλοσύνη. Κι εγώ. Κατά καιρούς. Και ξέρω τι κάνω. Πάρτε θέσεις. Καρμό, πήγαινε δες τι γίνεται. Στίλερ, φώναξε το Μόκο. Ναι. Στην υγειά σας. Και στη δική σας. Κάπτεν, έρχονται κι άλλοι τύποι με μουσκέτα. Είναι κάπου 50 από δάφτους εκεί κάτω. Τώρα έχουν μπλοκάρει το δρόμο. Καλά, έχουν κάποιο σχέδιο φαίνεται. Ευχαριστώ. Μετακίνησα μερικά τούβλα. Μπορούμε να φύγουμε. Είναι χρυσάφι αυτό το παιδί. Όλοι πάνω γρήγορα. Κάρμπο, ανάψε το φυτίλι. Χαμένο. Έχουμε 2 λεπτά για να βγούμε έξω πριν εκραγεί το σπίτι. Ωραία μου σπιτάκι, καταστράφηκα.
Πού θα με σημειολογράφε? Το δάσος αρχίζει μετά από εκείνη την πύλη. Αυτός ο κήπος ανήκει στην αφίλο μου. Ναι, τον Don Juan Garcia. Ελπίζω να μην το χρησιμοποιείτε σαν ευκαιρία να μας παραδώσετε στον κυβερνήτη. Δεν ξεχνάω ότι σας χρωστάω τη ζωή μου, καβαλιέρ. Σας ευχαριστώ, μιλόρδε. Κατέβετε γρήγορα, είναι η μόνη μας ελπίδα. Ακίνητη! Ποιοι είστε? Τι κάνετε εδώ? Λούις, δεν αναγνωρίζεις τους φίλους του αφέντη σου? Με συγχωρείτε, μιλόρδε. Ακούσαμε την έκρηξη και... Συγγνώμη, μπερδευτήκαμε λίγο και... Δεν πειράζει, κυνηγάμε τους πειρατές. Πήγαν προς το δάσος. Λούις! Μα, μιλόρδε! Άνοιξε την πύλη, Λούις. Μην παρακούς την εντολή μου. Μάλιστα, μιλόρδε. Γρήγορα. Χαίρομαι που μπορέσα να βοηθήσω, καβαλιέρ. Άνδρες σαν και σένα δεν πρέπει να πεθαίνουν κρεμασμένοι από ένα σκηνί. Σας ευχαριστώ, κύριε. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε. Θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ. Γεια! Γι' αυτό καθίστε να μας περιμένετε. Εδώ είμαστε. Είχα δίκιο. Είχες. Όχι, Κάρμο. Αυτή είναι η Σύμπα. Αν τη σκοτώσεις θα είσαι καταραμένος για πάντα. Η Σύμπα είναι οδηγός και προστάτηδα. Η Λέιλα είναι σαμάν. Καλά. Δεν φοβάμαι να πεθάνω, αλλά μπορώ να ζήσω και χωρίς κατάρες. Γιατί όμως μπήκες στον δρόμο μας? Α, ξέρω. Υπάρχει λόγος που ξεφύγαμε από τόσες δυσκολίες χωρίς γρατζουνιά. Μας προστάτευε όλους η Λέιλα. Απέχει πολύ η καλύβα σου. Ναι. Τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα, κύριε. Πρέπει να πάρουμε τη σωρό του κόκκινου πειρατή. Πάμε. Δεν χρειάζεται να κάνετε άλλο βήμα. Μείνετε εδώ. Είναι επικίνδυνο να πάτε στην καλύβα του Μόκο. Το δάσος είναι γεμάτο στρατιώτες. Τήληξα τον αδελφό σου με το μανδύα μου και τον έφερα εδώ. Είναι σε μια βάρκα στην άλλη άκρη του λόφου. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε. Σε ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά για ό,τι έκανες. Πώς να στο ξεπληρώσω? Ό,τι κι αν είναι, πες το μου και θα γίνει. Να έρθω μαζί σας. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να πει ότι ο καβαλιέρε Εμίλιο Ντιροκανέρα, λόρδος του Βεντιμίλια, δεν κρατά το λόγο του. Καλώς ήρθες.
Πώς? Ραμ, είναι ωραίο όνομα. Και ο νέος φίλος, ο κύριος Κάρμο, πώς είναι? Πες μου γι' αυτόν. Ναι. Μη σε πειράζει το γεγονός ότι είναι σκληρός. Είναι καλός κατά βάθος. Δείξτε ότι τον αγαπάς. Φωτιά όταν ξερνάνε, ψάχνει τη δίκαιη εκδίκηση να βρει.